Τρία, δύο, ένα. Καλή επιτυχία, απολαύστε τον αγώνα σας. Σε αυτό τον αγώνα δεν περίσεψε κανείς με τα παιδιά να στέλνουν το πιο ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης σε μια κοινωνία που τα χρόνια της πανδημίας και του εγκλισμού παλεύει με το τέρας της βίας και της κακοποίησης. Με το σύνθημα «Τέλος στη βία», παιδιά από 6 έως 12 ετών έτρεξαν στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Ήθελα να τρέξω λίγο να το δοκιμάσω. Και ποιο είναι το σύνθημα? Όχι στη βία. Όχι στη βία γενικά ή όχι στη βία μόνο για τις γυναίκες? Γενικά. Τρέξαμε. Πώς νιώθετε που τρέξατε για τα κορίτσια που έχουν υποστεί βία? Τέλεια. Ποιο είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρουν όλοι? Όχι στη βία. Ωραία. Γιατί διάλεξες να έρθει? Επειδή ήθελα να τρέξω για αυτή τη βία. Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου, σήμερα όλοι ένωσαν τις φωνές τους για να επικοινωνήσουν το μήνυμα πως στη βία η σιωπή δεν είναι χρυσός. Με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 1/3 των γυναικών στην Ευρώπη έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών. Επιπλέον, το 35% των γυναικών έχει υποστεί καταπιεστική συμπεριφορά από τωρινό ή πρώην σύντροφο, ενώ περίπου 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Την ίδια ώρα, το 74% περίπου των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η βία κατά των γυναικών είναι συνηθισμένη στη χώρα τους. Τα μικρά παιδιά να καταλάβουν τι σημαίνει βία. Τι σημαίνει κακοποίηση στο σπίτι τους μέσα, τι σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουν αυτό που θέλουμε όλοι να μάθουμε, ότι η βία είναι εγκληματική πράξη. Ο αγώνας αφορούσε δύο διαφορετικές διαδρομές για παιδιά των τάξεων της 1ης, 2ης και 3ης και 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού αντίστοιχα. Τα παιδιά των 3ων πρώτων τάξεων του Δημοτικού περπάτησαν τη διαδρομή με απαραίτητη προϋπόθεση να συνοδεύονται από τους γονείς τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου με εκκίνηση και τερματισμό την ενετική λότζια. Βάφαμε τον κόσμο πορτοκαλί, τερματίζομαι τη βία κατά των γυναικών τώρα. Τη σημερινή εκδήλωση από την Ένωση Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου έχει αυτό το σκοπό, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και όχι μόνο συνολικά τη βία. Μετάλλια απονεμήθηκαν σε όλα τα παιδιά, ενώ υπήρξε και βράβευση για τους νικητές του αγώνα δρόμου των μεγαλύτερων τάξεων. Ακόμα όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν δώρο πακέτο συμμετοχής, όπως σακίδιο και μπλουζάκι.